Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας» αυτή την ώρα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε που συντονίζεστε και να είστε πάντοτε καλά. Εμείς και εσείς καθημερινά, 2 ώρες πρώτα το πρωί, 8 με 10 στο ραδιόφωνο, στους 97,2 και τώρα άλλη μια ώρα τηλεόραση. Και στην Κύπρο και στο εξωτερικό, μέσω διαδικτύου και του RickSat, σας χαιρετάμε και ευχαριστούμε που συντονίζεστε και μας τιμάτε τηλεοπτικά με την παρουσία σας. Πρώτο μας θέμα για σήμερα, το φως. Ένα τραγούδι το οποίο εκπροσωπεί την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών στην Ευρώπη και θα μας τιμήσει ιδιαίτερα σε αυτό τον ειδικό και ξεχωριστό, αν θέλετε, διαγωνισμό, αλλά και αυτό το όμορφο ταξίδι. Στην άλλη γραμμή του Skype έχουμε την μουσικό μας, την κυρία Αγγελική Πρέζα, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Κυρία Πρέζα, καλησπέρα, σας χαιρετώ. Χαίρετε, κύριε Λουκά Χάματσε. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα στην εκπομπή σας για να μεταδοθεί σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση το τραγούδι «Φως», το οποίο έχει λάβει το πρώτο Παγκύπριο βραβείο. Μάλιστα. Μετά από ψηφοφορία, αντιλαμβάνομαι, η οποία προέκυψε από την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών. Μετά από ψηφοφορία, την οποία διοργάνωσε η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, με ευχαριστίες στον πρόεδρο της οργάνωσης, κύριο Χριστάκη Νικολαίδη, για την άρτια οργάνωση. Ναι. Και θα σας ενημερώσω έτσι λίγο για τους συντελεστές. Ναι, παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη, ναι. Να πούμε ότι ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στη Γερμανία στις 21 Μαΐου. Θα είναι ένας online διαγωνισμός, δηλαδή δεν θα χρειαστεί να μεταβούμε στη Γερμανία για να εκπροσωπήσουμε την Κύπρο μας. Ναι, λόγω των συνθηκών άλλαξαν τα πράγματα, ωστόσο η ουσία παραμένει η ίδια. Ναι, η ουσία παραμένει η ίδια και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα εκπροσωπήσουμε την Κύπρο μας με το φως. Μάλιστα. Γιατί η λέξη φως δένει άρρητα με την πατρίδα και την πίστη μας και είναι τιμή για μας να τις αναδείξουμε αυτές τις δύο. Άλλωστε αυτό το φως είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει αυτή την περιοχή, αυτή της Μεσογείου και του δικού μας νησιού ιδιαίτερα, μαζί με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, όπου αυτό είναι και το χαρακτηριστικό. Ο επόμενος καλεσμένος θα το επιβεβαιώσει κιόλας για το θέμα μας για σήμερα, όπου μέσω από το φακό του απαθανατίζει όλες αυτές τις ομορφιές του νησιού και μου έχει εξηγήσει ότι από αυτό το συγκεκριμένο ειδικό φως, στο σημείο που βρισκόμαστε στον πλανήτη, υπάρχει και μια ξεχωριστή ομορφιά, αλλά και αναδεικνύεται περισσότερο το κάθε αντικείμενο, το κάθε λουλούδι, το κάθε βουνό, η κάθε τοποθεσία σε αυτό το νησί, κυρία Πρέζα. Έχετε μελοποιήσει τους στίχους του Νικόλα Σωτηρίου, έτσι? Ναι, τους στίχους υπογράφει ο Νικόλας Σωτηρίου, ο οποίος παίζει και το βιολοντσέλο. Μάλιστα. Στο βίντεο που θα ακολουθήσει. Ναι. Το τραγούδι ερμηνεύουν δύο χαρισματικές φωνές. Ορθών, χαρισματικότατες. Η Τόνη Σωτηρίου και η Μαρία η Πουλή. Και μπράβο, και συγχαρητήρια. Και στην Τόνη και στην Μαρία, και να είναι πάντοτε καλά. Στο βιολί ο Κώστας Καρπασίτης, θα πρέπει να σας πω ότι μαζί με τον Κώστα τελειώσαμε το Εθνικό 2. Και όχι μόνο, ήμασταν και στην ορχήστρα του αείμνηστου Άνδρου Νάταρ. Και η πορεία του Κώστα του Καρπασίτη στο βιολί δεν έχει να κάνει μόνο με τα αυστηρά επαγγελματικά επίπεδα, αλλά και με την πολύ αγάπη που έχει για το βιολί και τη μουσική. Ή κάνω λάθος? Πολύ σωστά κάνετε, και η πορεία του στην εκπαίδευση. Σωστά, έχει και η πορεία του στην εκπαίδευση, βέβαια. Ρόλο, διότι είναι καθηγητής στη Σχολή Τυφλών. Χαίρομαι. Συνάδελφος εξαιρετικός. Στο πιάνο και στην ενοχήστρωση είστε εσείς, έτσι? Ναι. Και στο μουσικό σχήμα μελωδίτες της Σχολής Τυφλών Λευκωσίας. Ναι, οι μελωδίτες είναι ένα μουσικό σχήμα το οποίο περιλαμβάνει και άλλα άτομα, αλλά λόγω της φύσης του τραγουδιού, διότι έχει μια κλασική κατεύθυνση, δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όργανα. Ναι. Να ευχαριστήσουμε το Studio 35 και το Σοφιανό Χαραλαμπίδη για την ηχογράφηση των φωνών. Μάλιστα. Καθώς και τον Ανδρέα Χριστοδούλου για την μίξη και το mastering. Χαίρομαι. Αυτό το φως θα ταξιδεύσει λοιπόν στη Γερμανία και εμείς ευχόμαστε καλή
Επιτυχία, κύριε Πρέσβη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα χαρώ να έχουμε και τα νεότερα όταν θα επιστρέψει το τραγούδι. Με το καλό, ναι. Καλή επιτυχία λοιπόν στην Κύπρο μας, καλή επιτυχία σε αυτή τη συμμετοχή και να κάθε καλό σας καλά. Εύχομαι. Κυρία Πρέζα, δημιουργία και σε εσάς ως μουσικό και ως συνθέτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λουκά Χάματσε, να είσαστε καλά. Και εσείς καλύτερα. Παρακαλώ, θα απολαύσουμε το τραγούδι, σας χαιρετώ κύριε Πρέζα. Η καλή συνάντηση στο Control. Το φως, the light, das Licht. Και στα γερμανικά, έτσι, αφού θα ταξιδεύσει μέχρι εκεί. Σε στίχους Νικόλα Σωτηρίου και σε μουσική Αγγελική Πρέζα, ερμηνεύει η Τόνη Σωτηρίου και η Μαρία Πούλη. Σε το φως που εκπέμπει για σένα η καρδιά μου, πλάι σου πάντα εγώ θα με απλέτο φως σαν φάρος εγώ θα φωτίζω. Αγκαλιά, να γεμίσει η ζωή μας με χρώμα, πλάι μου πάντα εσύ θα σε. Στον κόσμο αυτό τον τόσο κακό θα νικήσει η δική μας η αγάπη. Πραγματικά συγκινητικό και αυτή η δύναμη ψυχής που χρειάζεται παρά τις οποιασδήποτε καθημερινές δυσκολίες. Βλέπετε, δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ και να τα βάζουμε κάτω. Και εύχομαι καλό ταξίδι σε αυτό το τραγούδι, στην εκπροσώπησή μας και καλή επιτυχία στη Γερμανία και σε αυτό το διαγωνισμό. Τίτλος της εκπομπής για σήμερα. Ένα φωτογραφικό ταξίδι στις τουρκοκρατούμενες περιοχές της Κύπρου μας. Από έναν άνθρωπο που στο επάγγελμά του διακρίνεται για τις ικανότητες και δεξιοτεχνίες του σε ό,τι αφορά τη μαγειρική τέχνη. Είναι σεφ. Ωστόσο, με την αγάπη την πολύ και βέβαια και ως μέλος της φωτογραφικής εταιρείας Κύπρου και όχι μόνο, θα σας πούμε και τις λεπτομέρειες στη συνέχεια, μας ταξιδεύει σήμερα στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού μας με το φωτογραφικό του φακό. Και πιστέψτε με, είναι φωτογραφίες που
Εγώ σίγουρα θα έλεγα με βεβαιότητα ότι ό,τι κερδίζουν βραβείο θα το διαπιστώσετε κι εσείς στην πορεία της συζήτησης και βλέποντάς τα. Στο στούδιο μαζί μας είναι ο κύριος Ηλίας Λάμπρου, σεφ και φωτογράφος. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Λουκά, για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Με τιμά ιδιαίτερα. Και καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν. Από πού κατάγεστε? Κατάγομαι από τον κατεχόμενο Τράχωνα. Ένα μπουράστιο. Της Λευκοσίας. Μάλιστα. Και γέννημα Θρέμα, εκεί μεγαλώσατε. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι τα 10 μας που αναγκαστήκαμε να, κάποιοι να φύγουμε. Να διώξουν κάποιους, ναι, για να φύγουν από τα σπίτια τους. Θυμάστε τις μάχες του Τράχωνα, γιατί ήταν αρκετά σκληρές. Είχαμε φύγει από το Σάββατο όταν έγινε η εισβολή, το απόγευμα είχαμε, μάλιστα, φύγει. Μάλιστα. Άρα ευτυχώς που δεν πρόλαβαν τα μάτια σας να δουν, ναι, αυτά τα οποία ήταν οι υπόλοιποι στην περιοχή Τράχωνα. Ναι, σωστά. Έτσι δεν είναι. Και η πορεία σας έφερε επαγγελματία σεφ, έτσι. Ναι. Πόσα χρόνια στο επάγγελμα? 35 χρόνια. 35 δεν είναι λίγα, είναι μια ολόκληρη ζωή. Ναι, ολόκληρη. Για να, ναι, κάνετε όμως αυτό το επάγγελμα χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Όχι καθόλου. Η μαγειρική είναι τέχνη, είναι πάθος. Πρέπει να το αγαπάς για να το υπηρετήσεις. Ναι. Και υπηρετήσατε σε πάρα πολλές θέσεις. Είναι αρκετές. Μάλιστα. Και ως σεφ, αλήθεια, τι είναι αυτό που σας ευχαριστεί? Να ακούτε το αν οι άλλοι δοκιμάζοντας χαίρονται με αυτά που δημιουργείτε ή και εσείς ο ίδιος? Πρώτα απ' όλα, άμα το κάνεις και το αγαπάς, δεν έχει παρά να πετύχει. Ό,τι κάνεις με αγάπη, πετυχαίνει και έχει αντίχτυπο και στους καλεσμένους και στους πελάτες. Ναι, και βέβαια η πείρα στην πορεία και βέβαια σας δίνει και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Και η φωτογραφία πώς προέκυψε? Φωτογραφία, τώρα με πάτε 45 χρόνια πίσω περίπου. Όταν είχα έρθει στην πρώτη γυμνασίου στη Λευκοσία, ναι, θυμάμαι τον εαυτό μου να στέκουμε έξω από τις βιτρίνες των καταστημάτων με φωτογραφικές μηχανές. Εδώ στη Λευκοσία? Ναι. Για να τις χαζεύω, μέχρι που η μητέρα μου πήρε μια μικρή μηχανή με φιλμ 135. Και από ήταν τότε... και εύκολο τότε, ή όχι, ήταν δύσκολες? Όχι, είναι δύσκολες εποχές. Εντάξει, ήταν από τότε έχω κολλήσει, πάθος μεγάλο. Και δεν είναι μόνο οι κατεχόμενες περιοχές, είναι ολόκληρο το νησί. Ολόκληρο, ναι. Βασικά τα κατεχόμενα συστηματικά άρχισα να φωτογραφίζω το 2016. Μάλιστα. Όταν είχα γίνει πρόσφατα μέλος σε μια ομάδα σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, στα τοπία της Κύπρου. Μάλιστα. Η οποία απαριθμούν, αξίζει να το πούμε, απαριθμούν πάνω από 100.000 μέλη. Μάλιστα. Και η ομάδα αυτή δημιουργούσε συχνά πυκνά εκδρομές, ναι, και στις ελεύθερες περιοχές και στις κατεχόμενες. Τότε θυμάμαι τα Φλεβάρις του 2016, θα γινόταν μια εκδρομή στο κατεχόμενο μοναστήρι της Αψινθιώτισσας. Ένα ιστορικό μοναστήρι στον Πενταδάκτυλο. Δεν έχασα την ευκαιρία, έλαβα μέρος κι εγώ σε αυτή την εκδρομή και από τότε γνωρίστηκα με αξιόλογους ανθρώπους. Τον δημιουργό της σελίδας και εμπνευστή, τον Κυριάκο τον Κεφάλα, τον δάσκαλο, μάλιστα, τον φίλο μου τον Κώσταν τον Μαγειρούδη, τον Γιάννη τον Κυπρί και αρκετούς άλλους, να με συγχωρήσουν αν δεν τους αναφέρουμε τώρα. Και ανθρώποι οι οποίοι μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος, να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε όσα μπορούμε περισσότερα από τα μνημεία της. Ναι, ξέρετε, από ένα σημείο και μετά είναι και σημαντική όλη αυτή η καταγραφή. Βέβαια. Γιατί παραμένει πια. Ίσως να αλλοιώνεται. Πιστέψτε και με με την πορεία της κατοχής να καταστρέφεται, ναι, αλλά όσο πιο γρήγορα την απαθανατήσουμε, τόσο, ναι, το καλύτερο. Ήδη αργήσαμε. Μπορώ να σας πω και μικρή γεωγραφικά πατρίδα μας κρύβει απίστευτους θησαυρούς. Ιστορικούς, θρησκευτικούς και φυσικούς θησαυρούς. Σαφέστατα. Και το αναφέρατε και πριν, κάνοντας και την προεργασία, ότι αυτό το φως αυτού του νησιού είναι μοναδικό. Ναι. Λοιπόν, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τις φωτογραφίες. Ναι, γιατί όχι. Η καλή συνέχεια στο κοντρόλ, παρακαλώ. Εδώ, πού βρισκόμαστε? Εδώ είναι, δεν μπορούσα να μην αρχίσω από την πρώτη μου επαφή, ναι, φωτογραφικά. Είναι το καθολικό της Μονής της Παναγίας της Αψιθιώτισσας. Μάλιστα. Είναι επαρχία Κερίνιας ή Αμοχώστου? Είναι μπορεί να είναι και Λευκοσία. Είναι στην Κερίνια, είναι πάνω από το βουνό και το Σιχαρί. Μάλιστα. Είναι πολύ κοντά στη Λευκοσία, κάτω από το κάστρο του Φαβέντο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη. Εδώ, είναι ο Τρούλος. Ο Τρούλος, όπως σώζεται, τη συγκεκριμένη εκκλησία. Είναι ο μοναδικός ίσως ναός στην Κύπρο που είναι εξαγωνικός. Μάλιστα. Είναι 12ος αιώνας, μιλάμε πάρα πολύ. Νομίζω, σύμφωνα με τον Άντρον Παυλίδη, τον ιστορικό, θεωρείται από τις πιο σπουδαίες μονές της Κύπρου. Ελάτε στην επόμενη. Και η ευρύτερη περιοχή. Ναι, το ολόκληρο. Πραγματικά είναι εκπληκτική. Είναι αυτή η κατάσταση, αυτές οι φωτογραφίες πότε υπάρχουν? Είναι από το 2016 και μετά. Μάλιστα.
Εντάξει, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα περισσότερα έχουν ερημοποιηθεί από το 18ο αιώνα. Δεν είναι τώρα διαδικασία. Ναι, αλλά αν υπήρχε συντήρηση. Ναι, αν υπήρχε συντήρηση. Και να εξηγήσουμε και στους φίλους που μας βλέπουν εξ Ελλάδος, που ίσως πιθανόν να παραξενεύονται γιατί δεν υπάρχουν στις εκκλησίες σταυροί, στα κατεχόμενα, γιατί αφαιρέθηκαν. Ναι, έχουν αφαιρεθεί. Η μόνη εκκλησία που διατηρεί τον σταυρό της είναι στην Καρπασία, όπου υπάρχουν οι εγκλωβισμένοι μας, ναι, ο Απόστολος Ανδρέας και... Ίσως και τον Πέλα Παΐς, δεν ξέρω. Και τον Πέλα Παΐς και ο Απόστολος Βαρνάβας, που αποτελεί μουσείο και νομίζω ότι δεν τον πείραξαν και αυτόν, όπως και τον Άγιο Μάμα, ίσως, της Μόρφη. Ναι. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ. Εδώ έχουμε ανέβει στο πιο ψηλό δωμάτιο του κάστρου του Χαβέντο. Είναι ότι σώζεται από το. Ενώ ήταν το δωμάτιο της Ρίγενας. Ναι. Μάλιστα. Ότι σώζεται. Η φωτογραφία σας, η λήψη σας, ο φωτισμός σας, η γωνία. Τα ξέρουν καλύτερα οι συνάδελφοι πίσω από τις κανόνες αυτά. Αλλά ως απλός θεατής και τηλεθεατής είναι εκπληκτικά. Και βέβαια και ο συνδυασμός με τα σύννεφα στον ουρανό είναι μοναδικός. Ασφαλώς. Κυνηγάμε τα σύννεφα. Θα είμαστε τυχεροί αν βρούμε σύννεφα. Ναι, πάμε στην επόμενη. Εδώ. Εδώ πάλι είναι το ίδιο δωμάτιο από άλλη γωνία. Είναι η κορυφή, έτσι. Είναι η κορυφή. Και έχεις, Λουκά, πανοραμική θέα. Είναι το πιο ψηλό κάστρο της Κύπρου. Με 967 μέτρα ύψος. Άρα βλέπετε πανοραμικά τη θάλασσα της Κερίνιας από τη μια, της Μόρφου από την άλλη, της Αμοχώς του από την άλλη και στο βάθος, στο πίσω μέρος νότια, την Λευκοσία. Ναι. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη. Εδώ. Εδώ πάλι είμαστε στο κάστρο και βλέπουμε προς τη Δύση. Άρα, δεξιά είναι η Κερίνια, ναι. Μπροστά μας ολόκληρη η οροσειρά του Μεταδαχτύλου και αριστερά η Πεδιάδα προς τη Λευκοσία. Προς τη Λευκοσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι μια από τις πιο πανέμορφες θέσεις που μπορεί να δει στην Κύπρο. Και μια από τις πιο πανέμορφες φωτογραφίες που έχω δει. Άστε καλά. Πραγματικά, ελάτε, πάμε στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι ακριβώς από το ίδιο σημείο, αλλά κοιτάζοντας προς την Ανατολή, προς το Ριζοκάρπας. Ναι, ναι. Έλατε. Εδώ. Εδώ είναι μια φυσική αψίδα, είναι ένας τεράστιος βράχος. Είναι μια σαν πόρτα, ας πούμε, πάνω στον Πενταδάχτυλο που κοιτάει προς τη Λευκοσία. Μάλιστα, έλατε παρακαλώ. Εδώ ποια εκκλησία είναι. Εδώ είναι η μονή της Παναγίας των Καθάρων, από τις αρχαιότερες μονές της Κύπρου, στο χωριό Λάρνακα της Λαπίδου. Μάλιστα. Του 12ου αιώνα, όπως είναι σήμερα. Ερυπωμένος, ναι, ερυπωμένος. Έλατε. Και από άλλη γωνία. Από άλλη γωνία. Και σε έγχρωμο. Και άλλη εποχή, ναι. Και σε έγχρωμο. Ναι, άλλη εποχή, γιατί κάθε φορά αντιλαμβάνονται η εποχή με το πράσινο. Ναι, το πράσινο συνήθως είναι άνοιξη, είναι η χειμώνα. Αλλάζει και το τοπίο. Έλατε στην επόμενη. Εδώ. Η διαμονή. Μάλιστα, και από την απέναντι μεριά τι είναι τα κελιά. Ναι, ήταν μεγάλη μονή. Εκπλήσωμαι που ακόμα στέκονται αυτά τα κελιά. Γιατί βλέπω είναι και με πληθάρι και πάνω οι στιασές. Οι λεγόμενες, με τους δοκούς, το ταβάνι, είναι ακόμα εκεί. Πάμε στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι ο Άγιος Χαράλαμπος, όπως είναι σήμερα στο χωριό Αγριδάκι, δίπλα από τη Λάρνακα της Λαπίθου. Και πραγματικά είναι εκπληκτικό το πώς στέκεται ακόμα. Ναι. Και πώς είναι αυτή η υπέροχη αρχιτεκτονική του. Ναι, έχουν αφαιθεί. Έχει γίνει αποθήκη για σιτηρά, για σανούς. Πάλι καλά, θα μπορούσε να είναι και μάντρα ζώων. Πάμε στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι η Αγία Παρασκευή, ναι. Η οποία υπάγεται στη Μονή του Όρου Σινά, στη Βασίλεια. Στη Βασίλεια, ναι. Μάλιστα. Έλατε παρακαλώ, οι συνάδελφοι. Ό,τι έχει απομείνει από το καθολικό της Μονής. Αυτό είναι, ε. Ναι, τίποτα άλλο. Έλατε. Ξέρετε, από τη μια είναι η ομορφιά των φωτογραφιών και από την άλλη μαυρίζει η ψυχή, κύριε Λάμπρου. Γιατί αντιλαμβάνομαι δυστυχώς. Ότι... Δεν είναι. Ναι. Δεν χρειάζεται να κατάγεσαι από αυτές τις κατεχόμενες περιοχές για να... Εδώ τι βλέπουμε. Εδώ είναι το ανάκτορο του Βουνίου, κοντά στο θέατρο των Σόλων, είναι 500 π.Χ. Μάλιστα. Το οποίο το έκανε η Σουηδική Αποστολή το 1928-29 ένα σκαφί. Ήταν ξύλινο και κάηκε και έχουν μείνει μόνο οι βάσεις. Και στο βάθος, το μικρό νησάκι δεξιά που βλέπουμε... Είναι η βραχονισίδα, η πέτρα του Λιμνίτη Ξαγουστή. Πέτρα του Λιμνίτη πριν τον κάτω πύργο. Βλέπεις και από τον κάτω πύργο. Μάλιστα, από την ανάποδη μεριά του. Αυτό είναι από τον κόλπο της Μόρφου. Ναι. Ελάτε. Εδώ. Εδώ πάλι κοντά στην πέτρα του Λιμνίτη. Στην κατεχόμενη περιοχή. Στην κατεχόμενη περιοχή. Είναι το πώς βλέπουμε από τον κόλπο της Μόρφου προς τον πύργο. Ναι. Κάτω πύργο απέναντι. Προς τη Δύση, ναι. Προς τη Δύση, ναι. Ελάτε. Εδώ.
Εδώ είναι, ψάχναμε το, ένα μοναστήρι που θα δούμε αμέσως μετά. Ναι. Και μας βοήθησε αυτός, δεν το βρίσκαμε έτσι εύκολα, και μας βοήθησε, βρήκαμε έναν Τουρκοκύπριο βοσκό και γνώριζε και μας βοήθησε να το βρούμε. Να το βρείτε. Έλατε. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Είναι μονή του Αγίου Γεωργίου του Ριγάτη, μάλιστα, η οποία υπάγεται στο Πανάγιον Τάφο. Ιδιοκτησιακά, ναι, το καθίστο. Ιδιοκτησιακά είναι στον Πανάγιο Τάφο, ναι, εδώ στην Κύπρο, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ερυπωμένο, αντιλαμβάνομαι. Ερυπωμένο. Μάλιστα, έλατε. Και από άλλη γωνία. Εδώ φαίνεται και το δικό σας μάτι. Ναι, είχα μια σπηλιά και το βγάλα μέσα από τη σπηλιά. Μάλιστα, έλατε, παρακαλώ. Είναι μέσα όπως είναι σήμερα ο ναός. Υπέροχα. Αυτός ήταν ναός. Ναι. Υπέροχα, συγχαρητήρια σε αυτούς που τον κατήντησαν έτσι. Γιατί ο σεβασμός στο θρήσκευμα και τη θρησκεία. Οι κολόνες που βλέπουμε ήταν οι τέσσερις οι οποίοι βαστούσαν την Αγία Τράπεζα και έχουν μια μανία να σκάβουν για. Την Αγία Τράπεζα, νομιζόμενοι ότι θα βρουν και κάτι. Ναι. Ωχ, Παναγιά μου, έλατε. Εδώ. Εδώ είναι το μαρονίδικο μοναστήρι του προφήτη Ηλία στην Αγία Μαρίνα της Σκυλούρας. Σκυλούρα? Ναι. Στρατιωτική περιοχή. Ναι, αυτό είναι έξω και μπορείς έξω, να το πιστεύεις. Ναι. Ήταν σαν Μητρόπολη της Μαρονίδικης Εκκλησίας. Μάλιστα, παρακαλώ. Εδώ. Εδώ μια μοναχική εκκλησία κοντά στο εκκλησία, λέω. Ελιά στο. Στο Καβούτι Μόρφου. Εκατοντάδων χρόνων προφανώς. Ναι, ναι. Και μου κάνει εντύπωση ο τρόπος που ήταν μονάχη μέσα στο. Και πώς στέκεται ακόμη. Ναι. Μπορεί να δίνει και μήνυμα. Έλατε, πάμε στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι το Καραβοστάσι. Α, το Καραβοστάσι. Δεν ήξερα ότι έχει αυτό το μικρό. Είναι σαν ρημουλκό. Τι. Ναι, ήταν ρημουλκό φαίνεται από τον καιρό το μεταλλείο. Φαίνεται που μετάφεραν τα. Μάλιστα. Άρα βοηθούσε τα πλοία που προσέγγιζαν. Ίσως, ναι. Α. Αλλά μια φουρτούνα φαίνεται το πέταξε εκεί και έμεινε εκεί και σκουριάζει. Και σκουριάζει, ναι. Έλατε. Εδώ. Εδώ είναι η Αγία Ειρήνη στο μόνιμο χωριό της Κερίνιας. Η Αγία Ειρήνη, η Σουηδική Αποστολή πάλι το 1929 έκαμε μια τεράστια ανασκαφή και βγήκε πάρα πολλές χιλιάδες εδόλια που είναι στη Σουηδία και στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Μάλιστα. Και έτσι έγινε εξαγωστή. Υπάρχουν πάρα πολλοί τάφοι και υπήρχαν πάρα πολλά αρχαία. Έλατε. Εδώ είναι ο καθεδρικός ναός που σώζεται σε άριστη κατάσταση, είναι στον Κορμακίδη. Σε άριστη κατάσταση γιατί παραμένουν εκεί οι ντόπιοι κάτοικοι. Οι ντόπιοι κάτοικοι του στον Κορμακίδη. Βέβαια. Και, γι' αυτό και το συντηρούν οι άνθρωποι. Βέβαια. Και σας χαιρετάμε στον όμορφο Κορμακίδη. Ναι, και αυτό πάλι είναι ο Άγιος Γεώργιος στον Κορμακίδη. Νομίζω είναι το μοναστήρι με τις καλογρίες της. Ναι, είναι η μαρονίτικη κοινότητα εκεί. Ναι. Πάμε. Εδώ. Εδώ είναι ο Άγιος Μινάς. Στη Λάμπιθο. Στην ομώνυμη συνοικία της Λάμπιθο. Άγιε Μινά μου. Και οι γαλάζιες του, οι πόρτες έχουν παραμείνει γαλάζιες. Ναι, ναι. Πάμε. Εδώ. Τώρα εδώ βλέπουμε έβαλα την νήση, γιατί μας βοήθησε αφάνταστα ο φίλος, ο Σάββας Χάκη Ξενοφόντος. Μας οδήγησε σε έναν φαράγγι άγνωστο. Ναι. Το φαράγγι του Βαθύ Ποταμού που είναι πάνω από τη Λάμπιθο. Μάλιστα. Ναι, είχαμε ανέβει το. Είναι από την βόρεια πλευρά του Πενταχτύλου. Βόρεια πλευρά του Πενταχτύλου. Άρα είναι ένα φαράγγι. Της Κερίνιας. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Έλατε. Και εδώ το ίδιο επίσης. Ναι. Αυτό είναι. Ναι, είναι η είσοδος του φαραγγιού και είναι ένα τεράστιο φαράγγι που θέλει πολύ περπάτημα. Και προσοχή. Και προσοχή, ναι. Έλατε. Οι ομορφιές του νησιού. Ναι, και εδώ ένα κυμπαρίσι του Πενταχτύλου πλαγιόκλαδο. Ναι. Πάμε παρακαλώ. Μάλιστα. Και εδώ μια χαρουπιά και βλέπετε πώς είναι την όρεξη της, τη δύναμη της για ζωή, που είναι βλαστημένη. Είναι θάλασσα κάτω. Είναι η θάλασσα της Λαμπίθου. Της Λαμπίθου. Τι ομορφιά. Ελάτε. Και εδώ το φαράγγι. Το φαράγγι του Βαθύ Ποταμού. Του Βαθύ Ποταμού. Έτσι ονομάζεται. Ελάτε. Εδώ. Εδώ έχουμε το. Είναι το. Είναι ο Άγιος Γεώργιος στην Αυλώνα Μόρφου. Με συγχωρείτε γιατί δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Είναι 13ος με 14ος αιώνας. Μια αξιόλογη εκκλησία. Άγιος Γεώργιος, 13ος, ναι. 14ος αιώνας. Όπως σώζεται σήμερα, είχαμε και μια περιπέτεια. Ναι. Πίσω υπήρχε στρατόπεδο το οποίο δεν το γνωρίσαμε. Και ήρθαν οι στρατιώτες, τους εξηγήσαμε ότι ήταν μια καταγραφή της εκκλησίας και τους πείσαμε τελικά και δεν είχαμε πρόβλημα. Ήσασταν τυχεροί. Ναι. Έλατε. Εδώ. Ήταν ανοιχτή η εκκλησία
του Αγίου Μάμα στη Μόρφου, η οποία φιλοξενεί το Χρυσοσόδηρο της Αγαθούς. Αυτή είναι, είναι η αυθεντική εικόνα του Χρυσοσόδηρου της Αγαθούς. Ξέρετε τώρα πόση συγκίνηση δίνεται στους αγαθιώτες. Ναι. Με αυτή τη φωτογραφία που προσπάθησα να την αποτυπώσω στο χέρι όσο πιο καλύτερα μπορούσα. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε συνθήκες. Και βέβαια, και βέβαια. Ευτυχώς που παραμένει ναι, ναι, έστω και εκεί. Θα μπορούσε να είχε ήδη πουληθεί. Ναι, ασφαλώς. Πάμε. Εδώ. Εδώ είναι μια θέα από το κάστρο του Αγίου Λαριώνα. Αυτό το κάστρο του Αγίου Λαριώνα, πέραν από τους μύθους του και τους θρύλους του, πραγματικά είναι και εκπληκτικό τοπίο. Ναι, είναι. Είναι το δεύτερο πιο ψηλό κάστρο της Κύπρου. Ναι. Μιλούμε για 725 μέτρα ύψος. Μάλιστα. Μα τι ομορφιές έχει αυτό το κατεχόμενο κομμάτι αυτού του νησιού. Ελάτε παρακαλώ. Εδώ. Πάλι μια θέα από το κάστρο του Αγίου Λαρίνα και βλέπουμε κάτω το κάρμιν της Κερίνιας. Στο το χωριουδάκι που φαίνεται στο βάθος. Το όμορφο κάρμι. Ναι. Το όμορφο κάρμι το οποίο και έγινε και μέρος του Χόλιγουντ. Ναι, ναι. Τη δεκαετία του 60. Ναι. Μάλιστα. Έλατε. Εδώ είναι μια αξιόλογη εκκλησία, η Παναγία η Κρινιώτισσα. Είναι πάνω στα βουνά του Πενταδαχτύλου και υπάγεται και στη Λάπιθον και στη Βασίλεια. Μιλούν για 12ο αιώνα. Πολύ, πολύ αρχαία εκκλησία. Και ό,τι απέμεινε. Παναγία Κρινιώτισσα. Ο τρούλος της. Λένε ότι πήρε το όνομα της Παναγία των Κρινίων από ένα λουλουδάκι που βλαστά στην περιοχή. Σαν Κρίνος. Ναι. Συνεχίζουμε να βλέπουμε φωτογραφίες από την κατεχόμενη περιοχή του νησιού μας, την τουρκοκρατούμενη, με το μάτι και το φακό του κυρίου Ηλία Λάμπρου, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε εδώ, τι βλέπουμε. Εδώ είναι ένα ηλιοβασίλεμα κάτω από το Βουφαβέντο. Επιστρέφαμε από μια εξόρμηση. Μας έκανε το χατήρι το φως. Πραγματικά χατήρισε. Ναι, μας έκανε. Δηλαδή αυτές οι ακτίνες, οι ακτίδες του ήλιου, οι οποίες σκάνε μέσα από τα σύννεφα, είναι σαν τηλεοπτικό τοπίο, κινηματογραφικό. Ούτε κατά παραγγελία, κύριε Λάμπρου. Ελάτε στην επόμενη. Εδώ είναι μια πανοραμική άποψη του πενταδαχτύλου. Την πίσω μεριά. Ναι, ναι, αξίζει να σημειωθεί για τους φίλους ή τους νεαρότερους που δεν έχουν επισκεφτεί τον πενταδαχτύλο. Ο πενταδαχτύλος είναι ξεχωριστό κομμάτι πίσω από την οροσειρά. Ναι, ναι, λίγο σωστά. Πιο πίσω. Δεν είναι, συνεχόμενο ναι, όπως το βλέπουμε. Γιατί όπως από το μακριά είναι σαν οφθαλμαπάτη. Είναι συνεχόμενο. Ναι, αυτό είναι ο πενταδαχτύλος μόνος του. Επιβλητικό είναι απόγευμα προ Σούρουπο. Και η πίσω μεριά του είναι πεδιάδα. Είναι και ο δρόμο που περνάει. Και είναι πραγματικά εκπληκτικό. Από μπροστά φαίνεται πάρα πολύ ψηλό ναι, και απόκρυπνο, ενώ από την πίσω μεριά δεν είναι. Η κατάσταση του πώς είναι, τον έχουν σκάψει εντελώς? Όχι, όχι, όχι. Ευτυχώς υπάρχουν και ορισμένες περιβαλλοντικές οργανώσεις από εκεί που φωνάζουν. Ναι. Χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι. Ελάτε. Εδώ. Εδώ πάλι ο πενταδάχτυλος από την πλάγια ανόψη, αργά το απόγευμα, κοιτάζοντας προς τη Δύση. Κύριε Λάμπρου, πραγματικά παίρνετε βραβείο, αλήθεια σας το λέω. Δεν ξέρω, οι ειδικοί θα πούν, αλλά αυτή η φωτογραφία είναι ολόκληρος πίνακας. Δεν ξέρω, είναι και η τύχη της στιγμής. Λουκά, είμαι ειλικρινά, έχω τις συγκινήσεις και την αγριάδα που έχει ο πενταδάχτυλος, δεν τη συναντά στο τρόος, εκτός από τη Μαλαρή. Ναι, έχει πιο άγρια ομορφιά ο πενταδάχτυλος. Μάλιστα. Και κρύβει απίστευτες. Εμπιστεύτες σκηνές. Και ομορφιές. Ναι. Δηλαδή από εδώ, στο κάτω μέρος δεξιά είναι η Κερίνια, ε? Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ενώ από αριστερά μεριά... Είναι η περιοχή κοντά στη Χαλεύκα και κοιτάζουμε προς τη Δύση. Προς τη Δύση. Άρα δεξιά, δεξιά κάτω... μας είναι η θάλασσα της Κερίνιας. Της Κερίνιας. Μάλιστα. Από την πλάγια ανόψη. Έλατε. Εδώ. Εδώ είναι το κλεισάκι στον Άγιο Φανούριο. Mm. Στη σπηλιά του Άγιου Φανουρίου, στον Άγιο Γεώργιο της Κερίνιας. Ναι, στον Άγιο. Εγώ τώρα έχω χτίσει ένα τεράστιο ξενοδοχείο και έχει αλλοιωθεί το. Γι' αυτό και η φωτογραφία είναι η τέχνη η οποία σταματά το χρόνο. Εξηγήστε μου το, ελάτε. Πώς. Εγώ έχουμε αποθανατήσει αυτή τη στιγμή. Δίπλα έχει χτιστεί ένα ξενοδοχείο. Μάλιστα. Καταλάβετε, και έτσι έχει αλλοιωθεί ο χώρος. Ο χώρος. Βέβαια. Γι' αυτό με τη φωτογραφία κρατάμε. Ονώσατε το ξενοδοχείο. Ναι. Και κρατήσατε την αυθεντική ίσως. Ήταν πριν να γίνει. Α, το ήταν πριν. Ναι. Μάλιστα. Έχετε πάει πρόσφατα ή το Έχω πάει, ναι. Προσπαθούν να το... Εντάξει, έχουμε πάει πρόσφατα, 1,5 χρόνο λόγω της πανδημίας. Ναι, δεν μπορέσαμε να περάσουμε. Δηλαδή ουσιαστικά πλησιάζει απειλητικά της... Όχι, φαντάζομαι θα το κρατήσουν ως μέρος του ξενοδοχείου, στις αυλές. Ναι, ως αυλές, ατραξιόν. Ναι, 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 ναι. Γιατί υπήρχε και μια αγγλίδα
η οποία το συντηρούσε, το κρατούσε σε... Γι' αυτό είναι και έτσι. Ναι. Το καθάριζε. Το... Ναι. Είδαμε και εκκλησίες να γίνονται κλαμπ. Ναι. Να γίνονται και... Και έχουν, οι αγιοεργίτες έχουν χτίσει Άγιο Φανούρι εδώ κοντά στο Γασιμπιά από πίσω. Ναι, να γίνονται και πισίνες, ναι, και εστιατόρια. Ελάτε πάμε. Έβαλε κάτω στο λιμανάκι της Κερίνιας. Κύριε Λάμπρου, ξέρετε τι κάνετε στους Κερινιώτες αυτή την ώρα. Βλέποντας αυτή τη φωτογραφία, η οποία θα μπορούσε να πάρθει πριν το 1974 και όχι, ναι, μετά. Αλλά πώς απομονώσατε τη στιγμή... Ναι, προσπαθώ να απομονώσω και να δείξω όσο γίνεται την καλύτερη πλευρά. Την καλύτερη πλευρά, ναι, χωρίς τις εσκεμμένες, ναι, αλλοιώσεις. Ναι, ναι. Κατάλαβα τι εννοείτε και το λέω πέραν από φανατισμούς με την καλή έννοια του όρου. Ναι. Πάμε. Το κάστρο. Το κάστρο, ναι. Δύση. Της Κερίνιας. Δύση του ήλιου, ναι. Ναι, βλέπετε προς τα δυτικά τώρα εκεί, ε. Ναι, ασφαλώς. Mm-hmm. Πάμε. Είναι μια πανοραμική. Χρησιμοποίησαν την τεχνολογία, εδώ είναι μια πανοραμική. Είναι η είσοδος του λιμανιού. Είναι ολόκληρο το λιμάνι βασικά. Η είσοδος και το λιμανάκι. Και το λιμανάκι, το χαρακτηριστικό της όμορφης. Πάλι αργά το απόγευμα. Μάλιστα. Πάμε. Και το βράδυ. Βράδυ. Προς Σούρουπο, ναι. Εκπληκτικές καρτ ποστάλ αυτές. Θα τις τυπώσετε, θα πρέπει να κάνετε ένα άλμπουμ. Το σκέφτεστε. Το σκέφτομαι βέβαια, θα προσπαθήσω. Πρέπει οπωσδήποτε και βιβλίο, λένε οι συνάδελφοι στο κοντρόλ. Να κάνετε ένα άλμπουμ. Είναι κρίμα. Ευτυχώς που έχουμε καταγράψει πάρα πολλές φωτογραφίες. Θα πρέπει να πούμε ότι θα κάνουμε ενότητες. Γιατί όχι. Διαλέξαμε σήμερα και κάνουμε αρχή με τις κατεχόμενες, ναι, περιοχές. Με τα χαράς. Και τα τουρκοκρατούμενα εδάφη. Έλατε. Εδώ. Εδώ βλέπω είναι το Αρμενομονάστηρο, το ξαγουστό Αρμενομονάστηρο στη Χαλεύκα, στην Κερίνια, όπως ό,τι σώζονται. Είναι κυτρομιλιά στη μέση, ή ναι, η ναι, είναι κυτρομιλιά. Μάλιστα. Και αξίζει να σημειώσει ότι η εκκλησία ήταν του Αγίου Μακαρίου. Μάλιστα. Παρακαλώ. Εδώ είναι το ξαγουστό πανέμορφο Μπέλαβαϊς. Μάλιστα. Συσταρισμένο και περιποιημένο, γιατί χρησιμοποιείται ως αρχαιολογικό. Σκόρος, πληρώνεις είσοδο. Πληρώνεις και πληρώνεις είσοδο για να μπεις. Άλλος πώς δεν θα έχει αυτή την άποψη. Και έχουν και εστιατόρια δίπλα στον περιβάλλοντα χώρο. Και πισίνα έχουν. Έλατε. Εδώ. Εδώ είναι ένα πανέμορφο ξοκλήσι του Αγίου Φωτίου στην Κόμη Κεμπίρ. Κόμη Κεμπίρ εδώ. Ναι. Είναι ένα μεσαιωνικό ξεκλήσι. Έχει βαθμό δυσκολία να το ψάξει. Σαφέστατα και. Θα ευχαριστήσουμε τον φίλο τον Γιάννη τον Κυπρή. Μάλιστα. Ο οποίος μας οδήγησε. Το γνώριζε. Το γνώριζε, ναι. Είναι άριστος γνώστης μαζί με τον φίλο μου τον Κώσταντο Μαγειρούδη. Είναι άριστοι γνώστες και οι δύο των κατεχομένων. Και έτσι κάναμε μια ομάδα και εξορμούσαμε. Από τον σκοπό να τα γνωρίσουμε και να τα καταγράψουμε. Χαιρετάμε τον κύριο Κυπρή, τον κύριο Μαγειρούδη και να είναι πάντα καλά. Έλατε. Εδώ είμαστε, είναι μια παγνωναμική άποψη. Είναι τα βόρεια παράλια της. Βόρεια παράλια. Είναι η κορυφή γιού της στον Επτακόμη. Στην Επτακόμη. Ναι. Μάλιστα. Είναι πολύ πριν την Κερίνια. Η Κερίνια είναι στο βάθος. Όχι. Είναι ανάποδα. Ανάποδα. Η Κερίνια είναι πίσω μας. Ναι. Άρα αρκετά πίσω μας. Αυτό είναι, ξεκινά το ριζοκάρπασο. Το ριζοκάρπασο. Ναι. Άρα από εδώ και πέρα είναι και η τελευταία σειρά του ριζοκάρπασου. Ναι, υπήρχε παρατηρητήριο, λένε, από πολύ παλιά χρόνια εδώ πάνω ψηλά για του Τελωνίου. Δηλαδή έλεγχανται τις βάρκες για λαθρεμπόρια, δεν ξέρω, πολύ παλιά. Ναι. Και βέβαια απέναντι είναι τα τουρκικά παράλια. Ναι, ακριβώς. Ελάτε. Εδώ. Ενώ πάλι είναι η κορφή Γιούτη στην Επτακόμη που έχει απίστευτες σπηλιές και γεωμορφώματα, όπως βλέπετε. Πραγματικά απίστευτα. Ναι. Το πώς η φύση τα κανονίζει είναι εκπληκτικό. Και το ανθρώπινο χέρι είναι που τα καταστρέφει. Ναι. Και η παραλία, η παραλία, εκείνος ο κόλπος εκεί πρέπει να είναι μαγευτικός. Ναι, μιλούμε για το Δαυλό και τα υπόλοιπα άλλα της Αγαθούς. Ναι. Είναι... Ελάτε. Ουσιαστικά τώρα ανεβαίνουμε προς Καρπασία, ε? Ναι, είμαστε ακόμα εκεί στην κορυφή Γιούτη, στην Επτακόμη. Πήγατε εποχή Φεβράρι-Μάρτιν. Συνήθως πηγαίνει, ναι, Φεβράρι-Μάρτιν, γιατί καλοκαίρι δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες, ναι, και... εξορμήσεις, είναι και επικίνδυνο. Είναι και όλα κατάξερα. Και δεν μπορεί, ναι. Επικίνδυνο γιατί, λόγω των... λόγω των φυγιών, ναι. Μάλιστα, ελάτε. Με εδώ. Εδώ είναι η ξακουστή, όσους το γνωρίζουν, η σπηλιά του Παπάλουκα στην
ομώνυμο βράχο εδώ στο Γιούντι. Η σπηλιά του Παπάλουκα. Η σπηλιά του Παπάλουκα. Λένε ότι επί γύρω στο 1821, όταν μάζεψαν όλους τους ιερείς και τους αρχιερείς, είχε δράσει φαίνεται ο Παπάλουκας, αλλά οι χωριανοί τον αγαπούσαν πολύ και τον έκρυψαν σε αυτήν τη σπηλιά και τον τάιζαν και τον φρόντιζαν για να μην τον ανακαλύψουν. Μάλιστα. Και έτσι έχει πάρει το όνομα, τη σπηλιά του Παπάλουκα. Ελάτε. Εδώ. Εδώ είναι το ότι σώζεται από το κάστρο της Καντάρας. Είναι το, το ανατολικότερο κάστρο της. Καλοκαιρινός μήνας αυτός. Είναι όλα ξανθά πίσω στην πεδιάδα. Από ό,τι βλέπω. Ελάτε πάμε. Η Καντάρα με 630 μέτρα υψόμετρο. Είναι το πιο χαμηλό από τα τρία. Εδώ. Είναι θέα από την Καντάρα προς την Κερίνια. Προς την Κερίνια. Μάλιστα. Εδώ είναι η παραλία του Δαυλού, κρύβει απίστευτους βράχους, σε αυτά τα γεωμορφώματα. Εγώ, αν το δεις από πλάγια όψη, σχηματίζει μια καρδία το παράθυρο, και αν το δεις απευθείας, εγώ βλέπω έναν καρχαρία, σαν τα σαγόνια του καρχαρία. Είναι δεινόσαυρο, είναι ελέφαντα. Είναι ελέφαντα, βλέπεις πολλά πράγματα. Η καρδία όμως που σχηματίζει στο μέσον, που φαίνεται η θάλασσα, είναι εκπληκτική. Ελάτε. Πάμε. Είναι ένα πανέμορφο γεωμόρφωμα, ονομάζεται το Χουγκαμάρι. Είναι το μανιτάρι της Αγαθούς. Α, έτσι λέγεται. Το μανιτάρι της Αγαθούς. Ναι. Φαίνεται, λένε πριν εκατομμύρια χρόνια ειδική, έγινε ένα τσουνάμι. Ναι. Προσγειώθηκε ο βράχος εκεί πάνω σε έναν πιο αιχμηρό και λεπτό. Και το πέδαφος ήταν πιο μαλακό και το σμήλεψε ο άνεμος και ήταν τα νερά της θάλασσας. Και τώρα για πόσο θα στέκει, άγνωστο. Ναι, σωστά. Πάμε στην επόμενη. Πάλι τα παράλια εδώ. Μα πραγματικά είναι εκπληκτικό αυτό το ταξίδι που κάνετε σήμερα. Έχουν δίκιο και λύσανε στο κοντρόλ. Είναι και τοπία τα οποία τα γνώρισαν οι νεότεροι ποτέ. Ναι. Κύριε Λάμπρου, και ευχαριστώ που δίνετε αυτή τη δυνατότητα σήμερα. Και εγώ, αγαπητέ μου Λουκά, ήμουν 10 χρονών. Είχατε φανταστείτε τι εμπειρίες και τι όσοι τα είχε. Γι' αυτό επισκεφθήκατε αυτές τις περιοχές. Ελάτε. Πάμε στην επόμενη. Α, ολοκληρώνουμε έτσι. Ωραία, θα αλλάξουμε παρακαλώ. Πάμε και στη δεύτερη δέσμη των φωτογραφιών. Είστε μέλος της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου. Παρακολουθήσατε μαθήματα φωτογραφίας. Ναι, τα βασικά είναι για βασικές λειτουργίες της μηχανής και από τότε ψάχνεις μόνος. Μάλιστα. Λάβατε μέρος και σε Παγκύπριο Δικοινωτικό Διαγωνισμό που προκύψε η UNOPS. Ναι, των Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα, για την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Εντός των τυχών πόλεων της Λευκοσίας και την κοινοτικών. Είχα πάρει το πρώτο βραβείο. Τότε. Μάλιστα. Και το τρίτο βραβείο σε Παγκύπριο Διαγωνισμό Φωτογραφίας που προκύπησε ο Κυπριακός Οργανισμός. Πρώτο, δεύτερο, γιατί ναι. Μπράβο σας. Βλέπω εδώ επίσης ότι σας έχει απονεμηθεί και ο τίτλος του AFIAP που θα πει του Καλλιτέχνη Φωτογράφου Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας. Ναι. Το λέτε απλά το ναι. Λάβατε επίσης μέρος. Στις μέρες Biennale έγχρωμων φωτογραφιών στο εξωτερικό. Το Μάιο του 4 έργο σας εκτίθεται μόνιμα στο Διεθνές Μουσείο της Φωτογραφίας MIF στην Ισπανία. Ναι, μου είχε ζητηθεί από μια έκθεση, είχα δει τη φωτογραφία. Αξίζει μεγάλη τιμή και χαρά που ένιωσα. Και το 2017-18 φωτογραφίες σας έχουν επιλεγεί από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Δημοκρατίας για την προβολή της ΠΑΦΟΥ στο εξωτερικό ως πολιτιστικής πρωτεύουσας. Ναι, είχα γίνει καρποστάλ και ταξίδεψα σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη, μάλιστα. 7 ατομικές εκθέσεις στο ενεργητικό σας. 8 τώρα έγιναν. 8. Μάλιστα. Και συμμετοχή βέβαια σε πάρα πολλές άλλες και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ποιο είναι το επόμενο? Επόμενη εκθέση. Πότε τα προλαβαίνετε, είναι η επόμενη ερώτηση. Εντάξει, γιατί είστε ενεργός σεφ. Ναι, ασφαλώς. Άμα το αγαπάς. Ναι. Στον ελεύθερο χρόνο δηλαδή. Στον ελεύθερο και μετά χρόνο. Την κούραση. Έτσι ξεκουράζει. Κύριε Λάμπρου μου, μέσα στη δημιουργία ίσως και πολυτελών ξενοδοχείων και εστιατορίων, μετά έχετε όλη αυτή τη δύναμη για να είναι αυτό που με ξεκουράζει. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε παρακαλώ, οι καλοί συνάδελφοι του Κοντρόλ στην επόμενη δέσμη. Εδώ αρχίζουμε. Είναι ένα ξοκλήσι παραθαλάσσιων. Είναι ο Άγιος Δημητριανός. Ναι. Πανέμορφο ξοκλήσι σε πανέμορφη τοποθεσία στον Άγιο Αμβρόσιο της Κερίνιας. Άγιος Αμβρόσιος Κερίνιας. Μελάτε. Εδώ. Εδώ είναι ο Άγιος Σωζόμενος στον Δαυλό. Και λουγά μου για να
Ναι. Για να, είναι χάραμα. Φαντάσου, θέλεις, Ανατολή δηλαδή. Ανατολή, να θέλεις 2 ώρες περίπου διαδρομή. Για να πας. Φανταστείτε να είσαι στις 6 εδώ, φανταστείτε τι ώρα πρέπει να ξυπνήσεις και να ταξιδέψεις για να είσαι εδώ την Ανατολή. Δεν μας έκανε πολύ χαρτιρή τα σύννεφα, αλλά... Ναι. Ναι. Κι όμως είναι μαγευτικό το τοπίο. Είναι δίπλα από τη θάλασσα. Δίπλα από τη θάλασσα, ναι. Ελάτε. Εδώ. Εδώ είναι η κορυφή φωνιάς του πενταδαχτύλου, έτσι ονομάζεται φωνιάς. Λέει η παράδοση, από ό,τι μου έχει πει ο φίλος μου Γιάννης, κυνηγούσαν οι Σαρακινοί έναν καλόγερο, νεαρό καλόγερο, τον εγκλώβησαν πάνω στη, σύμφωνα με την παράδοση, πάνω στο βράχο, προσευχήθηκε και πετάχτηκε κάτω, κλείδωσε το καλόγερο. Οι Σαρακινοί λέει αφού άπιστος πέταξε και κλείδωσε, να πετάξουμε και εμείς κάτω και σκοτώθηκαν όλοι και από τότε λέει η παράδοση ότι πήρε το όνομα ο βράχος Φωνιάς. Φωνιάς. Έλατε. Εδώ. Εδώ είναι ο Άγιος Χαράλαμπος, ένα ξοκλήσιμο παραθαλάσσιο στην Αγκαθού. Μάλιστα. Πάμε. Εδώ είναι ο Χρυσοσότηρος της Αγκαθού. Χρυσοσότηρος της Αγκαθού. Μα κοιτάτε πόσο επιβλητικός. Ναι. Ήταν τζαμί, τον έκαναν τζαμί, μετά έκτισαν ακριβώς δίπλα του έναν τζαμί. Μας είχε πει η κυρία Δήμαρχος. Ναι. Ναι, βέβαια. Ελάτε, πάμε στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι ηλιοβασίλεμα, στην πιο ψηλή κορφή της Αγκαθούς. Την ντόπια τη λένε Έλυμπος. Και δεξιά η θάλασσα της Κερίνιας. Ναι, ναι. Μάλιστα. Έλυμπος. 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 Έλυμπος από το Όλυμπος φαίνεται. Από το Όλυμπος. Ναι. Μάλιστα. Τώρα. Εδώ είναι το μονοπέτρι. Μάλιστα. Σε μια πανέμορφη περιοχή που θα δούμε τώρα, που ονομάζεται περιοχή Ποτός. Μάλιστα. Στην Αγκαθού. Πάμε παρακαλώ. Εδώ αξίζει τον κόπο να ρίξετε μια ματιά στους δύο βράχους, τους βράχους που είναι σαν μαρμαρωμένοι πόδες που κάθονται και κοιτάζουν απέναντι αριστερά. Στα βράδια. Ναι. Φαίνονται ολοκάθαρα. Ναι. Πράγματι. Και είναι η περιοχή Ποτός στην Αγκαθού. Αγκαθού, πάμε. Εδώ είναι το μονοπέτρι και κάτω η θάλασσα της Αγκαθούς. Πω. Ελάτε. Επίσης. Εδώ είναι η περιοχή Ποτός στην Αγκαθού, ναι. Και με τους φίλοι το έχουν ονομάσει το βράχο, ο βράχος Ινδιάνος. Μάλιστα. Που μοιάζει σαν ένας ηθαγενής με το... Ναι. Οι φωτογραφίες σας, επαναλαμβάνω, εκπληκτικές. Πάμε. Εδώ. Εδώ είναι η πιο δύσκολη περιοχή που επισκέφθηκα. Ναι. Την έχουμε ονομάσει και όλη η Καστροπολιτεία της Μαραφικιάς. Η Καστροπολιτεία. Έτσι την έχουμε ονομάσει γιατί αν το δείτε από κάτω, ναι. Η περιοχή ονομάζεται Μαραφικιά. Μάλιστα. Στην Αγκαθού. Δεν υπάρχει κανένα μονοπάτι, δεν υπάρχει κανένας δρόμος. Πήγαμε, μας πήρε ο δασονόμος και βοτανολόγος και συγγραφέας ο Γιώργος ο Χατζίκυρακος. Μάλιστα. Ο οποίος ήξερε, γιατί ήταν πρωτοδιόριστος δασονόμος τότε. Χαίρομαι. Και μας είχε οδηγήσει σε αυτήν την υπέροχη περιοχή. Είχαμε να ανέβει, θέλεις 3 ώρες περπάτημα για να ανέβεις και άλλες 3 για να κατέβεις και δηλαδή κάναμε μόνο 1 ώρα πάνω στην κορφή, θα το δείτε. Είναι η συνέχεια του πενταδαχτύλου όλη αυτή. Είναι πάνω από την Αγκαθού. Μάλιστα. Ελάτε. Μάλιστα. Είναι κατά τη διαδρομή της ανάβασης η βράχη. Πάμε. Εδώ όταν είχαμε να ανέβει πάνω. Πάνω, ναι. Είναι σαν κάστρο φυσικό. Σαν κάστρο φυσικό, ναι. Ναι. Και είναι βράχη. Εδώ είναι στην κορφή υπάρχει αυτό το αόρατο, αυτό το δέντρο και δείτε πώς έχει πάρει τη φορά του ανέμου. Φορά του ανέμου. Και είναι φορά εκεί, του ανέμου και πήρε. Κοιτάξτε, αξίζει τον κόπο να δείτε που είναι βλαστημένο, μέσα στο βράχο. Κοιτάτε όμως τον κορμό του, είναι σαν άνθρωπος που έχει ανοιχτά τα χέρια του. Το προσέξατε ποτέ αυτό, κύριε Λάμ. Ναι. Ο κορμός του, το κεφάλι του και τα δύο χέρια, αριστερά και δεξιά και τα μαλλιά. Από πάνω. Δείτε το να δείτε. Η φαντασία εκεί μου ίσως. Ναι. Πάμε παρακάτω. Εδώ, επίσης. Είναι στην επιστροφή, φεύγοντας από την Μαραφικιά, η έξοδος. Υπάρχει αυτός ο βράχος, εγώ το βλέπω ανθρωπόμορφο, σαν υπότης, σαν φρουρός. Ναι, φαίνεται. Αριστερά η μύτη του, τα μάτια του. Ελάτε. Εδώ, όταν είχαμε, από μακριά, όταν είχαμε την αποχαιρετήσει την Μαραφικιά και κατεβήκαμε κάτω. Μάλιστα, ελάτε. Από άλλη οπτική γωνία. Εδώ είναι τα σαγουστά στυλάρκα της Αγκαθούς. Στυλάρκα, ναι. Τα είχαμε παρουσιάσει και την Δήμαρχο, μάλιστα. Είναι κατακόρυφοι βράχοι, άλλοι τους λένε τα μετέωρα της Κύπρου. Ναι, ναι. Τώρα θα τους δείτε στην επόμενη. Εδώ. Ναι, είναι, βέβαια. Είναι πανέμορφη γεωλογική σχηματισμή. Αυτό σας είπα ότι ο πενταδάχτυλος έχει απίστευτες. Έχει και συνδυασμό και με τα πεύκα του. Και τα χρώματα. Πάμε. Εδώ.
Εδώ είναι η μονή, μια ιστορική μονή της Παναγίας του Δοχνιού στις Μάντρες Αμοχώστου. Μάντρες Αμοχώστου. Μάλιστα. Είναι 12ος αιώνας. Μάλιστα. Είναι στο χωριό καταγωγής του φίλου μας του Γιάννη, του Κυπρί. Βεβαίως. Δύση, Ηλίου. Ανατολή. Χάραμα και δίπλα αξίζει να σημειωθεί είναι ο θρηλυκός τεπάρισσος της αυτός του Δοχνιού. Είναι το μεγαλύτερο πλαγιόκλαδο κυμπαρίσι της Κύπρου. Κυμπαρίσι. Ναι, έχει πάρει αυτή την κλίση. Είναι τεράστιο όμως. Και στέκεται ακόμα. Ναι. Ελάτε. Εδώ. Εδώ είναι η Παναγία Ιπάτης των Άγιων Αμβρόσιων, 12ος αιώνας. Μάλιστα, πάμε στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι η Παναγία η Τραπέζα, έτσι ονομάζεται, στην Αχερή του. Είναι γύρω στο 1563. Ελάτε παρακαλώ. Εκπληκτικές φωτογραφίες, ναι. Εδώ. Θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο. Είναι ο Άγιος Ευθυμιανός ή Θεμονιανός της Λύσης, 13ος αιώνας, που όλοι ακούγαμε εδώ και χρόνια γιατί που έχει αφαιρεθεί ολόκληρος ο θόλος. Μάλιστα. Από αρχαιοκάπηλους και το τεταρτοσφαίριο από το ιερό. Και μετά από δικαστική μάχη βρεθήκαν στο Τέξας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν επαναπατριστεί. Χαίρο. Στον νόμιμο ιδιοκτήτη και βρίσκονται στο μουσείο της Αρχιεπισκοπής. Που μπορεί κάποιος να το δει. Για γεωγραφίες. Ναι, ολόκληρος ο θόλος. Ελάτε. Είναι ένα. Ναι, εδώ καλοκαίρι. Από το ίδιο εξοκλήσει. Μάλιστα. Πάμε. Δεν μπορούσε να λείψει. Είναι η Παναγία της Λύσης. Αυτή η Παναγία της, ναι, Λύσης είναι από μόνη της ένα κόσμημα. Είναι κόσμημα. Άρχισε το 1892 και τελειώσε το 1901, περί 10 χρόνια. Και λένε ότι ο πρωτομάστορας ο Γιακουμής έπαιρνε το άλογο του ή κάποτε με ποδήλατο με άλογο και έτρεχε στον Άγιον Νικόλαο τον καθεδρικό στο Αμοχώστο. Ξεσήκωνε τα σχέδια. Θα δείτε και έρχεται και τα εφάρμοζε εδώ. Ναι, για γιατί να έχει ακριβώς την ίδια τεχνοτροπία. Ελάτε στην επόμενη. Η επόμενη, μάλιστα, είναι αυτή εδώ. Ναι, βέβαια. Και στην επόμενη. Είναι ένα κόψοτέχνημα. Κοιτάξτε πόση λεπτομέρεια. Ελάτε. Ναι, πέτρα. Εδώ. Εδώ είναι ο βασίλεμα πέραν των κάμπων τη Μεσαωρία στην Αφάνια. Οι φωτογραφίες σας παίρνουν βραβείο, επαναλαμβάνω. Να είστε καλά. Εδώ ένα ιστορικό μοναστήρι, είναι ο Αντιφωνητής Χριστός στην Καλογραία, 12ος αιώνας. Μάλιστα. Έλατε. Ένα απίστευτο παντοκράτορα. Και πώς δεν τον πείραξαν. Οι πληγές που βλέπετε πάνω στο φω είναι από πυροβολισμούς από όπλων. Πυροβολούσαν, ναι, το πρόσωπο. Ναι, ναι, υπάρχουν δύο δουθεκές. Βεβαίως υπάρχουν. Επειδή δεν έφτανα στο αριστερό μάτι. Δεν έφτανα ψηλά να τον χαλάσουν. Τον πυροβόλησε κάποιος. Αλλά ευτυχώς τώρα υπάρχει φρουρός και ανοίγει, κλείνει, τον προσέχει γιατί έχει πάρα πολλούς επισκέπτες. Ελάτε. Είναι το εσωτερικό του ναού. Είχαν μπει με τον υπαρχείο ιερών, είχαν μπει πίσω από την Αγία Τράπεζα και όταν φωτογράφησα γι' αυτό. Φωτογραφία όταν αλλάξει μια γωνία. Βέβαια. Κοιτάξτε τι μεγαλοπρέπεια, μεγαλοπρέπεια από το ιερό προς τα έξω. Βέβαια. Ελάτε. Ένας ιστορικός ναός είναι ο Άγιος Προκόπιος στη σύγκραση ένα μοχός του. Σύγκραση. 11ος με 12ος αιώνας. Mm. Η όμορφη σύγκραση, ναι, μεταξύ τρικόμου και γύψου. Ακριβώς. Κοιτάτε τις λαλέδες. Στο έδαφος. Άνοιξη, ε. Ναι, άνοιξη. Ελάτε. Εδώ. Εδώ είναι ο Άγιος Αναστάσιος, ο Υφαντής. Είναι ντόπιος Άγιος στην Περιστερονοπηγή, να μου χώσετε. Τους ξέφυγε ένα σταυρός, κύριε Λαμπρού. Ναι, τους μπορεί. Ναι, ναι, τους ξέφυγε ένα το εκεί. Και το Περιστέρι δεξιά, εκπληκτικό, στην άλλη κορυφή της εκκλησίας. Και το όνομα, Περιστερονοπηγή. Α, δεν είναι τυχαίο τότε. Ναι, ίσως. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Βέβαια, πάμε. Εδώ είμαστε στον Απόστολο Βαρνάβα. Είναι αυτό που είχαμε αναφέρει, ναι, που λειτουργεί ως μουσείο. Λειτουργεί ως μουσείο. Βέβαια, όχι με τις αυθεντικές εικόνες μέσα στο όχι, νό. Όχι. Είναι αντίγραφα, για να εξηγούμαστε. Ή και όσες έχουν μαζέψει και ναι, ναι, από δεξιά και αριστερά. Ελάτε. Είναι ο τάφος του. Ο τάφος του Αποστόλου. Του Αποστόλου Βαρνάβα. Ναι, ναι. Πάμε. Α. Εδώ αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί, αλήθεια. Αυτή είναι μια είναι στον Άγιο Σέργιο να μου χώσει του δίπλα από τη Σαλαμίνα. Είναι έξω από τη Σαλαμίνα. Τι μου θυμήσατε τώρα, ε. Πηγαίνατε θάλασσα στη Σαλαμίνα. Α, όχι, δεν είχα τις εμπειρίες. Εκεί, να ξέρετε. Μικρός, ελάτε. Εδώ. Είμαστε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Σαλαμίνας. Μάλιστα. Δύο, μερικές και είναι και η Σαλαμίνα, νομίζω, ακολουθεί, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ελάτε, καλή συνάδελφοι. Ναι. Μάλιστα. Σαλαμίνα με ένα γατάκι να μας. Το γατάκι, ναι, ναι, μα και τι μεγαλοπρεπής χώρος. Ναι. Και το μάρμαρο. Και η τεχνοτροπία και η λεπτομέρεια. Ναι, το γυμνάσιο της. Το γυμνάσιο, βέβαια.
Πάμε. Α, άλλη παραλία. Τώρα είμαστε στην Αμόχωστο, βλέπουμε την πόλη φάντασμα. Ναι. Εδώ παγορεύεται η φωτογράφηση, την είχαμε κάτω από το μπλουζάκι. Περπατούσαμε και τραβήξαμε δύο-τρεις. Ευτυχώς κάποιες πέτυχαν. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λειτουργεί και τα πέρνα, ναι. Δεξιά. Έτσι λέει. Έχουν αλλάξει τα... Πάμε. Αυτή είναι η παραλία της Αμοχώστου. Ναι. Εκεί μπροστά στις πολυκατοικίες. Ναι, ναι, δεν μπορούσε να λειτουργεί. Είναι η χρυσή αμμουδιά, όπως το λέω, πώς το είπες. Ελάτε. Και το κάστρο, το της, κάστρο της Αμοχώστου. Μάλιστα. Το λιοντάρι. Είναι ο φτωρδός λέοντας της Βενετίας. Ναι, ναι. Και βέβαια και ο ναός. Ο Άγιος Νικόλαος στην Αμόχωστο. Ο Άγιος Νικόλαος Αμόχωστου. Πώς λειτουργεί σήμερα, είναι τζαμί. Είναι τζαμί. Mm-hmm. Πάμε. Ο Άγιος Γιώργος ο Ξωρινός Αμόχωστου. Ξωρινός, ναι. Αυτός που, έγινε, που λειτουργεί. Που λειτουργήθηκε μερικές φορές. Γι' αυτό και έχει και μια καμπάνα. Γιατί οι υπόλοιπες εκκλησίες δεν έχουν καμπάνες, κύριε Λάμπρου. Ναι, και έχουν αφαιρεθεί. Έχουν αφαιρεθεί, ναι, ελάτε. Εδώ. Εδώ είμαστε στη Γιαλούσανη, ονομάζεται παραλία της Φώκας. Η οποία δυστυχώς αυτή η αψίδα εκεί που βλέπετε έχει καταρρεύσει. Βέβαια, με το χρόνο, ναι. Και το κύμα δεν προφανώς υπάρχει πλέον. Ναι. Και έτσι, αυτή είναι φυσική η καταστροφή. Ναι, έτσι λένε. Και διάβρωση. Ναι, διάβρωση του πεδάφους. Βέβαια. Και είναι η εκκλησία αυτή που. Αυτή είναι ο Άγιος Θέρισσος. Ο Άγιος Θέρισσος. Ναι. Είναι δρόμος προς. Είναι ο δρόμος προς τον Απόστολο Ανδρέα. Α, έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Οι ντόπιοι το λένε Άγιος Θύρσος. Άγιος Θύρσος, σωστά. Ναι. Βλέπετε η τεχνοτροπία του πλησιάζει την εκκλησία. Ναι, είναι παρόλο που είναι μικρή εκκλησία, είναι πολύ όμορφη, ναι. Και σχετικά καλό διατηρημένη. Και διατηρημένη, ναι. Ως μουσιακός χώρος, τι είναι. Επειδή έχει μια καφετέρια πίσω και ξέρουν ότι οι Ελληνοκύπροι μετά από το 4 που άνοιξαν τα οδοφράγματα πηγαίνουν, έρχονται και έτσι την έχουν φτιάξει. Ανοιχτή. Και την, ναι. Είναι και ανοιχτή, ναι, μπορεί να μπει μέσα. Μάλιστα, πάμε. Ο Άγιος Θέρισσος. Εδώ. Ένας ιστορικότατος ναός, ο οποίος έχει τώρα με την Επιτροπή της Αποκατάστασης των Μνημείων, είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ της Γιαλούσας, 12ος αιώνας. Ναι. Έχει αρχίσει η αποκατάσταση, νομίζω πρέπει να έχει τελειώσει. Μάλιστα. Πάμε παρακαλώ. Εδώ. Και εδώ είναι ο Άγιος Γιώργος, πάρα πολύ παλιό εκκλησάκι, στο μικρό χωριό Γκυλάνεμος του Ριζοκαρπάσου. Είναι ένα μικρό χωριουδάκι στα βόρεια του Ριζοκαρπάσου. Στα βόρεια. Μάλιστα. Ελάτε, καλή συνάδελφοι. Εδώ. Εδώ είναι η Παναγία του Κάμπου στη Γιαλούσα. Mm-hmm. Πάμε. Το ίδιο. Το έχει ίδιο. Καταρρεύσει το ιερό. Αυτό και είναι το ιερό. Ναι. Η πίσω του μεριά. Ναι, ναι. Η ανατολική του μεριά. Ναι. Και κατέρρευση. Μάλιστα. Εδώ. Εδώ είναι η ξακουστή Παναγία η Κανακαριά στη Λιθράγκομη. Έκτος αιώνας. Όλοι ξέρετε την ιστορία με τα ψυχητωτά. Βέβαια. Τα οποία πάλι έχουν αναχτηθεί και είναι στο Μουσείο της Αρχιεπισκοπής. Ναι, μετά από δικαστικές διαμάχες. Ναι, βεβαίως. Ελάτε. Είναι μια πανέμορφη εκκλησία. Εδώ είναι η μνήμη για άνοιξη. Ναι, ναι, από άλλη μεριά. Ναι, στη Λιθράγκομη. Mm-hmm. Πάμε. Εδώ είναι μια παράκτια περιοχή κοντά στον Απόστολο Ανδρέα. Ονομάζεται Αλμυρόλακος. Πληκτικό. Και η οποία είναι. Πώς το κύμα σμίλευσε. Ναι, έχει πάρα πολύ όμορφα σχήματα. Ελάτε. Και εδώ το ίδιο. Πω. Το έδαφος κάτω είναι μάργα, δηλαδή είναι άμμος κρυσταλλοποιημένος από το αλάτι και το νερό και ο άνεμος τα σμιλεύουν και κάθε φορά που και γίνονται που σαν βράχος. Βρίσκουν διαφορετικά σχήματα. Αλλάζουν, ναι, τα σχήματα, ναι. Ελάτε. Εδώ. Είναι ο Άγιος Συνέσιος στο Ριζοκάρπασο. Μάλιστα. Πάμε. Αυτή πραγματικά είναι η μικρή λίμνη του Παραδείσου που βρίσκεται. Είναι ο Άγιος Φίλωνας. Πώς? Ο Άγιος Φίλωνας, στο Ριζοκάρπασο, ναι. Μάλιστα. Και εκκλησία, όπως σώζεται σήμερα. Ναι, ναι. Πάμε. Και εδώ είναι δίπλα από τον Άγιο Φίλωνα, είναι μια πάρα πολύ... Εξαιρετική είναι παραλία. Είναι η παραλία Κρικός. Κρικός, ναι, στον Άγιο Φίλωνα. Τα νερά είναι πανομοιότυπα με τον Ακάμα. Με τον Ακάμα, κρυστάλλινα, ναι, και τυρκουάζ. Ελάτε.
Εδώ. Εδώ είναι η εξαγουστή χρυσή αμμουδιά, η παχία μας του Αποστόλου Ανδρέα. Ανεβαίνοντας προς το μοναστήρι. Ακριβώς πριν το κάγκελο για το, για το μοναστήρι. Είναι εκεί που θα φτιαχτούν ή φτιάχτηκαν όλα τα ξενοδοχεία ή ακόμη. Όχι, όχι, δεν έχουν κάνει τίποτα ακόμα, δεν ξέρω τώρα. Ελπίζω να το κρατήσουν. Πάλι φωνάζουν οι περιβάλλοντες. Γιατί είναι παραλία το χειρόνο. Ναι. Ευτυχώς που έχουν να... παραμείνει να κρατηθεί όπως είναι. Οι λιγοστοί Τουρκοκύπροι για να αντιτάσσονται. Ελάτε. Τα ελεύθερα γαϊδουράκια του Αποστόλου Ανδρέα που τριγυρνούν έξω από τα μοναστήρια. Αυτά τα γαϊδουράκια της ψυχής των ανθρώπων πια. Αυτά που έμειναν για να κοιτάζουν με τα δικά μας μάτια. Ναι. Έλατε. Ο Αποστόλος Ανδρέας όπως εκεί είναι τώρα ανακαινιστή. Και άλλη μία, ολοκληρώνοντας. Εδώ κράτησα αυτήν την τερατσά, τη χαρουκιά εδώ στους αμόλαφους του Αποστόλου Ανδρέα. Τελευταία για να κλείσουμε. Και σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Υπάρχουν διάφορες ενότητες. Υπάρχουν αρκετές. Ποια θα είναι η επόμενη, θα τη σκεφτείτε. Θα το συζητήσω μαζί. Σας προσκαλούμε τον ερχόμενο μήνα, μήνα Ιούνιο. Γιατί όχι. Αν το πρόγραμμα σας το επιτρέπει. Βέβαια, θα το κανονίσουμε. Και με την καλοκαιρινή περίοδο και η επαγγελματική σας υποχρέωση ως σεφ θα είναι αυξημένη, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε τον χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς που ήσασταν σήμερα εδώ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε διπλά που μας ταξιδέψατε. Πραγματικά άξιζε τον τόπο. Χαρά μου. Χιλιάδες τα ευχαριστώ από καρδιάς, μαζί με τη συγκίνηση, να ξέρετε. Έτσι είναι. Και να είστε πάντα καλά. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη να δημιουργείτε. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνατε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο τόπος μας. Εμείς και εσείς, εσείς και εμείς, από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙ και δορυφορικά στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Χιλιάδες σας ευχαριστώ που και σήμερα μας κάνετε συντροφιά. Η καλή συνάδελφος Άνδρεα Αγγελίδου στη σκηνοθεσία, μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους πίσω από τις κάμερες. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα. Γεια χαρά!